Ευχαρίστην ο Χριστός τελευταία σε έναν καλόν άνθρωπο, Κύπριο, ήρθε και με είδε και μου το είπε. Του είπε, τι φοβούνται, του λέει, οι σημερινοί χριστιανοί, την επιδημία. Τι φοβούνται αν πεθάνω. Μα εγώ νίκησα το θάνατο. Γιατί σταυρώθηκα. Πρώτα, γιατί έγινε άνθρωπος από Θεός που είμαι. Μετά, γιατί σταυρώθηκα, γιατί πέθανα. Και μάλιστα με τέτοιο θάνατο πάνω στο σταυρό. Για να νικήσω το θάνατό σου. Για να νικήσω την αμαρτία σου. Για να νικήσω το διάβολο που σας τυραννεί. Το γένος των ανθρώπων, είπαμε πριν λίγο οι ψάχνες. Τυραννούμενο, λέει, το γένος των ανθρώπων. Και ήρθε ο Χριστός. Και προσφέρεται σε κάθε θεία λειτουργία. Σώμα και αίμα Χριστού. Εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Όχι 80 και 100 χρόνια. Αλλά αιώνιο ζωή. Τι να τα κάνει ο Φίξος ο Κυνηγόπουλος τα 100 χρόνια και τα 102 που του εύχομαι από καρδιάς με τέτοια ωραία ψαλμωδία που έχει από καρδιάς να ψένει. Τι να τα κάνει άλλο 10 χρόνια αν δεν πάει στην αιώνιο ζωή. Πέστε μου. Τα χρόνια φεύγουν και έρχεται ώρα που ούτε τα 100 μας φτάνουν. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την αιωνιότητα, γι' αυτόν και ένα χόρταγο. Και δεν του φτάνουν τα 100 χρόνια. Αλλά η αιωνιότητα πρέπει να ενωθείς με την αιώνια ζωή που είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι, είπε, η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσει. Και είπε του καλού αυτού ανθρώπου του ευσεβεστάτου, τι φοβούνται οι σημερινοί άνθρωποι που λέει το θάνατο, αφού εγώ τον ενίκησα το θάνατο. Ξέρεις, του λέει, πόσο διαρκεί ο βιολογικός θάνατος. 2 δευτερόλεπτα. Περνάς από την όχθη του ποταμού στην άλλη όχθη. Πώς είναι το γιορτήρι εδώ της Γαλάτας, ε? Έτσι. 2 δευτερόλεπτα είναι. Μόλις περάσει, λέει, η δύσκολη στιγμή που χωρίζει η ψυχή από το σώμα, απέναντι, στην άλλη όχθη δηλαδή, της ζωής, είμαι εγώ, λέει ο Χριστός, και σας περιμένω να σας δώσω αιώνια ζωή, να χαίρεστε το φως μου, το τριαδικό, καθότι φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Τι φοβάστε. Δεν ξέρω εγώ, του λέει, πότε πρέπει να χωρίσει η ψυχή από το σώμα του καθενός. Άλλοι νέοι, άλλοι γέροι, άλλοι μέσα ηλικία. Άλλοι από κορονοϊόν, άλλοι από καρκίνων, άλλοι από ατυχήματα, από κάτι. Το ζήτημα είναι η αιώνια ζωή. Και είναι για όλους. Σκεφτείτε να είναι αιώνια κόλαση. Διότι υπάρχει. Πάει καλά που υπάρχουν οι καλοί παπάδες που μνημονεύουν ονόματα πολλά και κάνουν συνεχώς σαρανταλίτρουγα μνημόσυνα και βγάζουν ανθρώπους από την κόλαση. Πάει καλά. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι έχουμε τέτοια δύναμη όλοι. Εξαρτάται, πάτερ Βαρνάβα, και από τον ιερέα ξέρεις. Τι καθαρή ζωή, πόση καθαρή ζωή έχει για να βγάλει ανθρώπους από το σκοτάδι στο φως. Έτσι μας λένε οι Άγιοι άνθρωποι. Και ολοκληρώνω και τελειώνω. Είπε σε αυτόν τον καλόν άνθρωπο ο Χριστός, ο θάνατος, όπως σας είπα, είναι 2 δευτερόλεπτα. Μετά σας περιμένω, του λέει, να σας δώσω αιώνια ζωή, αν έχετε προετοιμαστεί και καθαριστεί προηγουμένως. Αν με έχετε αγαπήσει εμένα και τους εχθρούς σας. Τον ερώτησε ο καλός ο άνθρωπος, τι ωραία να κάνεις διάλογο με τον Χριστό. Χριστέ μου, του λέει, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Αφού είσαι αιώνια ζωή, αφού εσταυρώθηκες για μας, επέθανες για μας, αναστήθηκες για μας, γιατί υπάρχει ακόμα τούτος ο γέριμος ο θάνατος? Για το φόβο μας.
ο βιολογικός πάντας, που χωρίζει ψυχή από το σώμα προσωρινά. Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία θα επανενωθεί το σώμα μας με την ψυχή. Και τι του απάντησε ο Χριστός? Άκουσε, αδερφέ μου, του λέει, εμπορούσα να καταργήσω και το βιολογικό θάνατο, να μην πεθαίνετε ποτέ, αλλά, του λέει, θα καταργούσα την ελευθερία σας. Θέλω να με διαλέγετε, να με επιλέγετε, να με ποθείτε, να με θέλετε, να με αγαπάτε, να με ερωτεύεστε. Αυτό θέλω, του είπε. Γι' αυτόν άφησα, του λέει, το βιολογικό θάνατο. Σε αυτά τα λίγα χρόνια που ζείτε επί της γης, και ακόμα και 100 είναι ελάχιστα μπροστά στην αιωνιότητα που μας περιμένει, να δοκιμαστεί το θέλω μας. Τι βαθύτερο θέλημα έχουμε? Θέλουμε αιώνια ζωή ή τη ζωούλα? Αυτή είναι εδώ. Θέλουμε σκοτάδι ή φως τριαδικό? Θέλουμε ειδονές του κόσμου τούτου ή ειδονές και απόλαυση της αιώνιας ζωής? Θέλουμε αυτή τη γνώση των πτυχίων της άθεης Ευρώπης ή θέλουμε τη γνώση της Αγίας Τριάδος που θα ακούσετε σε λίγες μέρες? Επεφάνησεν τον κόσμο, ήρθε σε φάνη το φως του απρόσωπου, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης? Ο καθένας μας δοκιμάζεται το θέλος με αρρώστιες, με υπομονές, με προσφυγές, με φτώχες, με πλούτη, και τα πλούτη είναι δοκιμασία. Εφθαρίστην ο Χριστός τελευταία σε έναν καλόν άνθρωπο, Κύπριο, ήρθε και με είδε και μου το είπε. Του είπε, τι φοβούνται, του λέει, οι σημερινοί χριστιανοί την επιδημία? Τι φοβούνται αν πεθάνω? Μα εγώ νίκησα το θάνατο. Γιατί σταυρώθηκα? Πρώτα, γιατί έγινε άνθρωπος από Θεός που ήμουν? Μετά, γιατί σταυρώθηκα? Γιατί πέθανα? Και μάλιστα με τέτοιο θάνατο πάνω στο σταυρό. Για να νικήσω το θάνατό σας. Για να νικήσω την αμαρτία σας. Για να νικήσω τον διάβολο που σας τυραννεί. Το γένος των ανθρώπων, είπαμε πριν λίγο οι ψάλτες. Τυραννούμενον, λέει, το γένος των ανθρώπων. Και ήρθε ο Χριστός και προσφέρεται σε κάθε θεία λειτουργία σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων, όχι 80 και 100 χρόνια, αλλά αιώνιο ζωή. Τι να τα κάνει ο Φίξος ο κυνηγόπουλος τα 100 χρόνια και τα 102 που του εύχομαι από καρδιάς, με τέτοια ωραία ψαλμωδία που έχει από καρδιάς να ψένει? Ή να τα κάνει άλλο 10 χρόνια, αν δεν πάει στην αιώνια ζωή? Πέστε μου. Τα χρόνια φεύγουν και έρχεται ώρα που ούτε τα 100 μας φτάνουν. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την αιωνιότητα, γι' αυτόν και ένα χόρταγο. Και δεν του φτάνουν τα 100 χρόνια. Αλλά η αιωνιότητα πρέπει να ενωθείς με την αιώνια ζωή που είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι, είπε, η Ανάσταση και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσει. Και είπε του καλού αυτού ανθρώπου, του ευσεβεστάτου, τι φοβούνται οι σημερινοί άνθρωποι που λέει το θάνατο, αφού εγώ τον ενίκησα το θάνατο? Ξέρεις, του λέει, πόσο διαρκεί ο βιολογικός θάνατος? 2 δευτερόλεπτα. Περνάς από την όχθη του ποταμού στην άλλη όχθη. Πώς είναι το γιοφύρημα εδώ της Γαλάτας, έτσι. 2 δευτερόλεπτα είναι. Μόλις περάσει, λέει, η δύσκολη στιγμή που χωρίζει η ψυχή από το σώμα, απέναντι στην άλλη όχθη, δηλαδή της ζωής, είμαι εγώ, λέει ο Χριστός, και σας περιμένω. Να σας δώσω αιώνια ζωή, να χαίρεστε το φως μου, το τριαδικό, καθότι φως.